Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εν το παρόντι μαθήματι, βούλομε ημάς επιδείξω φράση στην άση, στην αρχαία ελληνική, αίσθηση δύναστε χρήστε, ομιλούντες αρχαία ελληνικά. Ομιλώντας λοιπόν αρχαία ελληνικά, σας είπα ότι στο σημερινό μάθημα θα σας δείξω φράσεις περί φράσεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιούμε μιλώντας έτσι αρχαία ελληνικά. Το κεφάλαιο περί φράσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσης είναι ένα από τα κεφάλαια του πρώτου μου βιβλίου «Μαθαίνω, γράφω και ομιλώ αρχαία ελληνικά». Οι περιφράσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές, διότι δεν είναι εύκολο μόνοι μας να κατανοήσουμε τη σημασία τους, αν δεν τις έχουμε αναλύσει. Και φυσικά, οι περιφράσεις σήμερα θα πλαισιωθούν από ετυμολογική ανάλυση και όχι μόνο. Το βιβλίο μου «Μαθαίνω, γράφω και ομιλώ αρχαία ελληνικά», όπως και το δεύτερο βιβλίο μου «Ορφική ύμνη», έχουν βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το σύγγραμμά μου «Ορφική ύμνη» περιλαμβάνει την ανάλυση 90 ύμνων του μεγίστου θεολόγου Ορφέως. Η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο ετυμολογική και γλωσσική ανάλυση της κάθε λέξεως του κάθε ύμνου. Η απόδοση που έχω συγγράψει στηρίζεται πάνω στις ετυμολογικές και γλωσσικές αναλύσεις που έχω κάνει. Ακολουθεί φυσικά φιλοσοφική ανάλυση στηριζομένη πάνω στις γλωσσικές και ετυμολογικές αναλύσεις. Και φυσικά το βιβλίο πλαισιώνεται και από θεολογική ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι έχω παραθέσει, όπως αναγράφεται και εδώ, έχω παραθέσει αποσπάσματα από φιλοσοφικά κείμενα, καθώς και φραγμέτα. Το γεγονός ότι και τα δύο βιβλία έχουν βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο, που διψούν να ασχοληθούν με την ελληνική γλώσσα και τα ιερά κείμενά μας. Ασχολούμενοι λοιπόν με τη γλώσσα και με τα κείμενά μας, μπορούμε να την κατανοήσουμε πολυεπίπεδα. Αξιοποιώντας την με αυτόν τον τρόπο, συνειδητοποιούμε αφενός την συνέχεια και τη διαχρονικότητα της γλώσσας μας και αφετέρου εντασσόμαστε σε μία νοητική διαδικασία, η οποία είναι ωφελημότατη για το νου μας, καθώς τον ενδυναμώνει, ενώ παράλληλα διευρύνει και το επίπεδο αντιληπτικότητός μας. Γιατί έχουμε ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια, ότι η ενασχόληση με τη γλώσσα μας και τα κείμενά μας είναι η ανώτερη νοητική διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να ασχολούμαστε με τη γλώσσα μας και τα κείμενά μας, αν θέλουμε να αποφύγουμε την πολιτισμική μας αλωτρίωση, η οποία σήμερα συντελείται με ταχύτατους ρυθμούς. Και τα πράγματα βέβαια καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σοβαρά. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα του σημερινού μας μαθήματος. Βλέπετε και στον πίνακα έχω γράψει «Ομιλώ αρχαία ελληνικά», που είναι και αυτό ένα κομμάτι των σεμιναρίων μου, που εντάσσεται και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος, μέσα βέβαια από τα κείμενα. Θα γράφω λοιπόν στον πίνακα τις περιφράσεις, θα τις εξηγούμε και θα πούμε και όσα χρειάζεται για την περαιτέρω κατανόησή τους. Η πρώτη λοιπόν περίφραση είναι «άγω σχολήν». «Άγω σχολήν». Τι σημαίνει «άγω σχολήν»? Σημαίνει ότι έχω ελεύθερο χρόνο. Βρίσκομαι σε απραξία, σε αδράνεια. Δεν κάνω κάτι δηλαδή από τις καθημερινές μου υποχρεώσεις, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσεται και η εργασία. Το ρήμα «άγω», το οποίο σημαίνει «οδηγώ», «μεταφέρω», όταν χρησιμοποιείται μέσα σε περίφραση, λαμβάνει διαφορετικές ενοιολογικές σημασίες. Θα εξηγήσω λοιπόν τι σημαίνει η λέξη «σχολή» για να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα την περίφραση. Το ουσιαστικό λοιπόν είναι «σχολή» ή αλλιώς «σχόλη». Από το θέμα του αορίστου β' έσχων,
το βλέπουμε το θέμα, του ρήματος έχω. Το ρήμα έχω είναι πάρα πολύ σημαντικό ρήμα και αυτό χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές περιφράσεις. Είναι πάρα πολύ συχνό. Στην προκειμένη περίπτωση το έχω δεν σημαίνει έχω κάτι στην κατοχή μου ή κρατώ κάτι. Αλλά σχετίζεται με τη φράση έχω εμ' αυτόν. Άλλη μία φράση που μπορούμε να χρησιμοποιούμε, έχω εμ' αυτόν. Ο τύπος εμ' αυτόν είναι αυτοπαθητική αντωνυμία, σημαίνει διαθέτω τον εαυτό μου όπως εγώ θέλω, πέρα από το πλαίσιο των καθημερινών υποχρεώσεων και της εργασίας. Σχολή λοιπόν είναι η απραξία. Επειδή έχω τη δυνατότητα να διαθέσω τον εαυτό μου όπως εγώ θέλω, διότι έχω ελεύθερο χρόνο. Με το στερητικό α σχηματίζεται η λέξη ασχολία. Επομένως, πρώτο συνθετικό το στερητικό α και δεύτερο η λέξη σχολή ή σχόλη. Αφού η λέξη σχολή σημαίνει ελεύθερος χρόνος, απραξία, δράνεια, με το στερητικό α η ασχολία είναι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Να δούμε τώρα το ρήμα σχολάζω, που σαφώς έχει άμεση σχέση με τη λέξη σχολή ή σχόλη. Το ρήμα σχολάζω σημαίνει πάβω να ασχολούμαι με κάτι. Γι' αυτό όταν λέμε ότι το παιδί σχόλασε από το σχολείο, σημαίνει σταμάτησε να ασχολείται με ό,τι ασχολείται όταν βρίσκεται στο σχολείο. Συνεκδοχικός λοιπόν, και η λέξη σχολείων σημαίνει τον τόπο όπου συχνάζουν και ομιλούν οι σχολάζοντες, αυτοί που έχουν ελεύθερο χρόνο. Και επειδή τα θέματα είναι πνευματικού επίπεδου και κυρίως φιλοσοφικά και στην αρχαιότητα βέβαια, επομένως από εκεί λαμβάνει σημασία τόσο η λέξη σχολείων όσο και η σχολή, διότι εκεί παρέχονται πνευματικές γνώσεις. Μας παραδίδεται λοιπόν από την αρχαία ελληνική γραμματεία ότι σχολή γάρ, απόθεσης, διατριβής. Απόθεσης από το... Από την πρόθεση από και το ρήμα τίθιμη που σημαίνει τοποθετώ, άρα κάτι το μετακινώ, το τοποθετώ κάπου αλλού, με αυτή τη σημασία μεταφορικά. Η διατριβή είναι η ενδελεχής ενασχόλησης με κάτι. Μας εξηγεί λοιπόν αυτή η πρόταση ότι γιατί η σχολή, δηλαδή ο ελεύθερος χρόνος, η αδράνεια, είναι μετακίνηση ενδελεχούς ενασχολήσεως. Αυτά λοιπόν σχετικά με την περίφραση άγω σχολή, επομένως το ρήμα άγω εδώ με τη λέξη σχολή σημαίνει ότι έχω ελεύθερο χρόνο. Από τη σχολή και τη σχόλη, συνεκδοχικός το σχολείο και η σχολή, όπως είπαμε, προέρχεται βέβαια και η αγγλική λέξη school. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη περίφραση. Πώς λοιπόν μπορούμε να πούμε στα αρχαία ελληνικά «Δίνω μεγάλη προσοχή σε κάτι, έχω στραμμένο το νου μου σε κάτι». Η περίφραση είναι η εξής. Ακριβώς προσέχω τον νουν. Ακριβώς προσέχω τον νουν. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει, χρησιμοποίησα το ίδιο επίρρημα με την περίφραση, πρέπει να ετυμολογήσουμε το επίρρημα ακριβώς. Ας δούμε λοιπόν. Ακριβής είναι το επίθετο.
προγενέστερος τύπος του επιθέτου ακριβής είναι το επίθετο ακροκριβής. Κατανοούμε ότι είναι σύνθετη λέξη. Άκρος είναι ο οξύς, ο ύψιστος. Έξω και το άκρον που είναι το ψηλότερο σημείο της πόλης. Η Ακρόπολης είναι το υψηλότερο σημείο της πόλης. Το δεύτερο συνθετικό είναι το ρήμα κρίνο, που σημαίνει, εκτός από το ότι σημαίνει δικάζω όταν χρησιμοποιείται ως δικανικός όρος, σημαίνει εκφράζω μια άποψη, μια κρίση. Κατανοούμε λοιπόν από την ετυμολογία ότι το επίρρημα ακριβώς σημαίνει με οξία, με ύψιστη κρίση, αλήθεια. Μπορούμε να δώσουμε και δεύτερη ετυμολογία του επιθέτου ακριβής από το α το στερητικόν και το ρήμα κρύπτο. Επομένως, ποιος είναι ο ακριβής? Ο ακριβής βάσει της ετυμολογήσεως είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εκφράζεται με οξία, με ύψιστη κρίση, δηλαδή να διατυπώνει μία αληθινή κρίση. Επομένως, δεν αποκρύπτει κάτι, αναφέρει όλα όσα είναι αναγκαία και απαραίτητα, ώστε ο λόγος του να καθίσταται σαφής και απολύτως κατανοητός. Ακριβώς προσέχω το νου, με το ρήμα προσέχω. Σύνθετο από την πρόθεση προς και το ρήμα έχω. Η πρόθεση προς δηλώνει την κατεύθυνση. Προσέχω σημαίνει έχω στραμμένη την προσοχή μου προς, δηλαδή σε κάτι συγκεκριμένο. Είμαι προσιλωμένο σε κάτι συγκεκριμένο. Ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη περίφραση, ακριβώς προσέχω το νουν. Και επειδή συνεχώς σήμερα λέμε, δεν πρέπει να μένουμε μόνο στα λόγια, πρέπει να προβαίνουμε και σε πράξεις. Και επειδή συνήθως οι άνθρωποι μπαίνουν στα λόγια και δεν προχωρούν στις αντίστοιχες πράξεις. Αυτό που λέει η αρχαία ελληνική γραμματεία, λόγο, τε και έργο, δηλαδή και με λόγια και με πράξεις, που σημαίνει ότι τα λόγια θα πρέπει, οι πράξεις θα πρέπει να συνάδουν με τα λόγια, να υπάρχει μία συνέπεια. Σήμερα δεν ισχύει αυτό ως επί το πλείστον. Θέλουμε λοιπόν να πούμε στα αρχαία ελληνικά, λείπουν οι πράξεις, λείπουν τα έργα. Πώς θα το πούμε? Με τον εξής τρόπο. Άπαιστη τα πράγματα. Άπαιστη τα πράγματα. Που σημαίνει απουσιάζουν οι πράξεις. Να δούμε λοιπόν το άπαιστη. Είναι το τρίτο ενικό πρόσωπο του ρήματος άπιμη. Το πρώτο συνθετικό είναι η πρόθεση σαπό και το δεύτερο συνθετικό είναι το ρήμα ημί που σημαίνει είμαι. Υπάρχει βέβαια και το άπιμη με δεύτερο συνθετικό, το ρήμα ημί που σημαίνει έρχομαι ή θα πάω, εκεί λαμβάνει διαφορετική σημασία. Στην προκειμένη περίπτωση το ρήμα είναι το ημί. Από και ημί μας δίδει το σύνθετο ρήμα άπιμη. Τι σημαίνει άπιμη, αφού η υπόθεση από εδώ σημαίνει την απομάκρυνση? Άπιμη σημαίνει απουσιάζω. Η μετοχή λοιπόν είναι απόν, στο αρσενικό γένος. Ο απόν, γενική του απόντος. Πληθυντικός βέβαια ή απόντες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο απόν είναι αυτός ο οποίος απουσιάζει, δηλαδή δεν βρίσκεται κάπου. Και φυσικά η απουσία άλλο παράγωγο και ούτω καθεξής.
τα πράγματα τώρα. Το γράφω στον ενικό αριθμό, το λεκτικό τύπο, το πράγμα. Παράγεται από το ρήμα πράτο. Πράτο σημαίνει ενεργό. Επομένως, άπεστη τα πράγματα σημαίνει απουσιάζουν οι πράξεις. Εν συνεχεία θα χρησιμοποιήσω πάλι το ρήμα έχω για να σχηματίσω, για να σχηματίσουμε μία ακόμα περίφραση. Απλίστως έχω λοιπόν. Σημαίνει είμαι άπλιστος, δηλαδή είμαι αχόρταγος. Το επίρρημα απλίστος έχει πρώτο συνθετικό το στερητικόν α και δεύτερο συνθετικό το ρήμα πίμπλημη. Αυτό το ρήμα ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων ρημάτων εις, με ψιλον γιώτη πρόθεση, εις μη. Είναι αυτά που λήγουν σε μη γιώτα, σε κατάληξη μη. Το πι είναι αναισθητικός αναδιπλασιασμός, έχουμε το πρόσφημα νη που γίνεται μη. Αυτό είναι το θέμα πλη. Από το πίμπλημι, το οποίο σημαίνει είμαι μεστός, είμαι γεμάτος, παράγεται φυσικά και το πλήθος. Σαφώς και η απληστία με το στερητικό α, αλλά και η πλεισμονή. Πλεισμονή είναι ο χορτασμός. Η πληρότητα είναι η πλεισμονή. Επομένως, απλίστος έχω σημαίνει είμαι αχόρταγος. Δεν ικανοποιούμε. Η επόμενη περίφραση είναι η εξής. Άρρωστος την ψυχήν. Δεν σημαίνει αυτό ακριβώς το οποίο πηγαίνει το μυαλό. Διότι η ψυχή στα αρχαία ελληνικά σημαίνει και χαρακτήρας. Η ψυχή έχει και την έννοια του χαρακτήρος. Όταν λέμε όμως χαρακτήρ, ο χαρακτήρ του χαρακτήρος στα αρχαία ελληνικά, εννοούμε και τον τρόπο του νοήν, του σκέπτεστε, τον τρόπο του αισθάνεστε. Άρα είναι και ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος που αισθάνεται κάποιος και ο τρόπος που συμπεριφέρεται, οι ιδέες που έχει, όλα αυτά εντάσσονται στην έννοια της λέξεως χαρακτήρ, χαρακτήρας. Ο άρρωστος τώρα, πρέπει να δούμε πώς ετυμολογείται για να καταλάβουμε την ακριβή σημασία του. Πάλι το πρώτο συνθετικό είναι το στερητικό α. Το δεύτερο συνθετικό είναι το ρήμα ρόνιμη. Τι σημαίνει ρόνιμη? Ρόνιμη σημαίνει έχω δύναμη. Από το ρήμα ρόνιμη σαφώς προέρχεται και η λέξη ρόμι. Ο άρρωστος, λοιπόν, είναι αυτός που στερείται δυνάμεως. Αυτός που δεν έχει δύναμη. Επομένως, η αρρώστια είναι η έλλειψη δυνάμεως. Το αντώνυμο του επιθέτου άρρωστος είναι το επίθετο εύρωστος. Ποιος είναι ο εύρωστος? Αυτός ο οποίος έχει δύναμη και με το επίρρημα ευβέβε σημαίνει ότι τη χρησιμοποιεί με θετικό τρόπο.
Επομένως, άρρωστος στην ψυχή είναι ο αδύναμος στον χαρακτήρα. Από το ρήμα ρόνιμη και το στερητικό αλφα. Θα συνεχίσω με δύο ακόμα περιπτώσεις, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα πόρο ή εν απορία ή μη. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ρήμα γίγνωμε. Θα εξηγήσουμε σε λίγο τι σημαίνουν. Όμως έχουμε πάρα πολλές περιφράσεις που σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάλι ένα πόρο. Έχουμε. Και αντίστοιχα ένα πορεία έχουμε. Έχουμε. Άλλη διατύπωση. Απόρος. Διάκυμε. Το απόρος με ωμέγα σίγμα στην κατάληξη είναι επίρρημα. Άλλη διατύπωση. Καθίσταμε. Άπορος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι περιφράσεις έχουν τη λέξη απορία. Το επίρρημα άπορο, απόρος και το επίθετο άπορος. Δεν μένει παρά να εξηγήσουμε τι σημαίνει απορία, τι σημαίνει άπορος. Απορία λοιπόν, σύνθετη λέξη από το στερητικό αν και τη λέξη πόρος. Πόρος είναι το πέρασμα. Η λέξη πόρος, το ουσιαστικό πόρος, προέρχεται από το ρήμα πύρο με εψιλον γιώτα, το οποίο σημαίνει διαπερνώ. Επομένως, τι είναι η απορία, αφού είναι σύνθετη με το στερητικό αλφα και τη λέξη πόρος που είναι το πέρασμα. Απορία είναι η αδυναμία του νοός να βρει μία λύση, να βρει ένα πέρασμα, δηλαδή μεταφορικά, και να ξεπεράσει μία δυσκολία, ένα πρόβλημα. Επομένως, η απορία δηλώνει νοητικό αδιέξοδο. Κατ' επέκταση, λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι όλες αυτές οι περιφράσεις τι σημαίνουν. Ότι βρίσκομαι σε αμηχανία, δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνω, πολύ πιο απλά. Βρίσκομαι σε νοητικό αδιέξοδο. Απορία ουσιαστικά είναι αυτό. Η αδυναμία του μυαλού μας να κατανοήσει κάτι. Αυτό λοιπόν σημαίνουν αυτές οι περιφράσεις. Θα γράψω τώρα μία φράση
εν απορία έχομε, θέσθε το παρόν. Εν απορία έχομε, θέστε το παρόν. Δηλαδή, βρίσκομαι σε κατάσταση αμηχανίας, θέστε το παρόν για το πώς θα διαχειριστώ την παρούσα κατάσταση. Επομένως, εν απορία έχουμε θέση το παρόν, πολύ απλά σημαίνει δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ την παρούσα κατάσταση, πώς να την αντιμετωπίσω. Και όλα αυτά τα κατανοούμε βέβαια ετυμολογώντας τη λέξη απορία. Εν απορία ημί, εν απόρο ημί, εν απορία ή εν απόρο έχουμε, καθίσταμε άπορος, και αυτό πάλι σημαίνει ότι βρίσκομαι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω τι να κάνω. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο ακόμα περιφράσεις. Εμποδών ημί. Εμποδών ημί. Το αφήνω, γιατί αν βάλω τελεία θα πρέπει την βαρία να την τρέψω σε οξία. Το αφήνω χωρίς σημεία στίξεως, γι' αυτό παραμένει η βαρία. Εμποδών, το καταλαβαίνουμε αυτό, αυτή η λέξη είναι επίρρημα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Είμαι εμπόδιο. Για να δούμε λίγο το επίρρημα εμποδών. Πώς σχηματίζεται? Εν ποσί ον. Το ον είναι μετοχή του ρήματος ημί. Ον γενική όντως με όμικρον όμικρον. Εν ποσί ον δηλώνει ότι κάποιος βρίσκεται εν ποσί. Μέσα στα πόδια κάποιου άλλου, μέσα στα πόδια μας. Όταν λέμε ότι είσαι μέσα στα πόδια μου, σημαίνει ότι με ενοχλείς, ότι με εμποδίζεις. Και αυτός βέβαια ο τύπος ποσίν είναι δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού, ο πους γενική του ποδός. Θα το κλείνω το ουσιαστικό. Ο πους του ποδός γενική δοτική το ποδί, αιτιατική τον πόδα, κλητική, ομοία τι ονομαστική, χρησιμοποίησα δοτική, ομοία τι ονομαστική είναι δοτική, γιατί συντάσσεται με το επίθετο όμοιος, ο πους. Βλέπουμε από τη γενική ενικού ότι το θέμα είναι πόδ, επομένως οι πόδες, οι ονομαστικοί πληθυντικού, γενική πληθυντικού των ποδών, δοτική πληθυντικού της ποσή. Αιτιατική πληθυντικού τους πόδας και κλητική ο πόδες. Ο πους του ποδός είναι το πόδι, της πως είναι δοτική πληθυντικού. Το έχουμε εδώ γιατί σχηματίζεται πρόθετος προσδιορισμός με την πρόθεση εν. Η πρόθεση εν συντάσσεται με δοτική. Άρα, κάποιος βρίσκεται μέσα στα πόδια μου, δηλαδή με εμποδίζει. Είναι εμπόδιο. Βέβαια, αυτό το επίρρημα χρησιμοποιείται με διάφορες συντάξεις. Θα δώσω τη βασική σύνταξη και θα σχηματίσω μία πρόταση. Ορμόμενη από τα κείμενα του Πλάτωνος και τα όσα έχει πει ο μεγάλος διδάσκαλός μας ο Σωκράτης, ότι ο αληθινός κόσμος δεν είναι ο κόσμος των αισθήσεων βέβαια, άρα και εγώ ορμόμενη από εκεί, θα σχηματίσω την εξής φράση στα αρχαία ελληνικά.
αισθήσεις. Το ανθρώπο. Της αληθούς παιδείας. Εμποδών. Εσύ. Επειδή ακολουθεί τελεία ισχυρό σημείο στήξεως, ακόμα και κόμμα να ακολουθούσε, η βαρία τρέπεται σε οξία εδώ. Τι βλέπω, ότι η περίφραση εμποδών εσύ, το επίρρημα εμποδών δεν αλλάζει τύπου, είναι επίρρημα, μένει όπως έχει, είναι άκλητο. Απλά χρησιμοποιώ το ρήμα στο πρόσωπο που θέλω, ανάλογα με το υποκείμενο. Οι αισθήσεις είναι εμπόδιο. Σε ποιον είναι εμπόδιο, το ανθρώπο, το ένα αντικείμενο της περιφράσεως είναι σε δοτική. Της αληθούς παιδείας. Της παιδείας το αληθούς είναι επιθετικός προσδιορισμός. Επομένως, με αυτή τη φράση που σχημάτισα, γνωρίζοντας τι σημαίνει περίφραση και ξέροντας όμως και βασική σύνταξη, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, αλλά γνωρίζοντας ταυτοχρόνως και γραμματική, γράφω στα αρχαία ελληνικά ότι οι αισθήσεις εμποδίζουν τον άνθρωπο από την αληθινή παιδεία. Το αντίθετο τώρα της περιφράσεως εμποδών ημί είναι το εκποδών ημί. Εκποδών, να φανεί η βαρία, εκποδών ημί, δεν βάζω σημείο στήξεως, το αφήνω έτσι. Εδώ το πρώτο συνθετικό του επιρρήματος είναι η πρόθεση εκ που δηλώνει την απομάκρυνση. Επομένως, βρίσκομαι μακριά από τα πόδια κάποιου, άρα δεν είμαι μέσα στα πόδια του. Επομένως, απομακρύνομαι, πάβω να είμαι εμπόδιο σε αυτόν. Και εδώ θα δώσω δύο φράσεις στα αρχαία ελληνικά, παραδεδομένες από τα κείμενά μας. Άπαγε εις μακαρίαν εκποδών. Είναι προστακτική στο δεύτερο πρόσωπο του εναιστώτος. Αν πω σε κάποιον άπαγε εις μακαρίαν εκποδών, ουσιαστικά τι του λέω, φύγε, μην είσαι εμπόδιο, φύγε από τα πόδια μου εις μακαρίαν και πήγαινε στο καλό. Του το λέω με ευγενικό τρόπο. Φύγε μέσα από τα πόδια μου και πήγαινε στο καλό. Αν όμως θέλω να το πω με πιο έντονο ύφος, θα πω «έρε εκποδών». Δηλαδή, αυτό σημαίνει «φύγε από εδώ», αλλά το χρησιμοποιώ όταν θέλω να μιλήσω με πιο έντονο ύφος. «Έρε εκποδών, φύγε από εδώ». Όπως οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν τη φράση «έρε εις κόρακαν», πήγαινε στον κόρακα. Ας τον κόρακα που λέμε σήμερα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτά λοιπόν που έγραψα στον πίνακα και ανέλησα, είναι ένα μικρό δείγμα των περιφράσεων της αρχαίας ελληνικής που μπορούμε να χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερες. Θα βρείτε βέβαια στο βιβλίο μου. Ωστόσο όμως, στα σεμινάρια όπως καταλαβαίνετε, γίνονται πάρα πολλές αναλύσεις. Και επεκτείνονται πάρα πολύ και οι έννοιες και πολλά παραδείγματα. Κλείνοντας λοιπόν, θα πρέπει να μείνω πάλι στο εξής. Ορμόμενοι από την φράση
άπαιστη τα πράγματα. Λείπουν οι πράξεις, λείπουν τα έργα. Αν θέλουμε λοιπόν και εμείς με έργα και με πράξεις να τιμήσουμε τη γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας και να συμβάλλουμε στη διαφύλαξή τους, θα πρέπει να ασχοληθούμε μελετώντας και τη γλώσσα μας και τα ιερά μας κείμενα. Και μην ξεχνάμε το αδελφικό παράγγελμα, τα σπουδαία μελέτα. Έρωστε!